κύριε Κιμήτρη. Από το Υπουργείο Ενέργειας, σήμερα σας έχουμε κοντά μας μέσω Skype, σωστά? Και ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να τα πούμε και από το στούντιο, έτσι. Θα σας περιμένουμε. Πώς είναι όμως 7 χρόνια Υπουργός Ενέργειας και μάλιστα αυτά τα 7 χρόνια? Ναι. Κοιτάξτε, πολύ έντονα. Νομίζω η μια λέξη που θα μπορούσε να αποτυπώσει την πορεία αυτή, είτε την περιγράψεις από την παραλαβή το 2013 και τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, την κρίση που ακολούθησε, την ύφεση, την ανάκαμψη. Αλλά μπορώ να πω ότι πολύ ικανοποιητικά χρόνια για το που φτάσαμε, κύριε Κιμήτρη, και όλη αυτή την πορεία, όχι μόνο στα θέματα ενέργειας, αλλά και στα υπόλοιπα θέματα που έχει αυτό το Υπουργείο την αρμοδιότητα. Μήπως όμως τα θέματα ενέργειας πολλές φορές καπέλωσαν σε εισαγωγικά τα υπόλοιπα θέματα, κύριε Λακκοτρύπη, και πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας σε εκείνο το κεφάλαιο? Πολύ σωστά τα λέτε και ακριβώς έναν από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε είναι βεβαίως ότι η προσοχή όλων των μέσων ήταν σχεδόν αποκλειστικά στραμμένη στις εξελίξεις των υδρογονανθράκων. Δηλαδή ακόμη και αν παρουσιάζαμε κάποια πράγματα για τον τουρισμό, για το εμπόριο, για τη βιομηχανία, για τον εφορών εταιριών, για την προστασία του καταναλωτή, πιο πρόσφατα βεβαίως για το πλαίσιο αφαιρεγκιότητας, η ερώτηση που δεχόμασταν πιο συχνά ήταν πότε θα είναι η επόμενη γεώτρηση. Και γι' αυτόν τον λόγο και ως Υπουργείο, ως Υπουργός προγραμματίζω και μια διάσκεψη τύπου λίγο πριν την αποχώρησή μου, ούτως ώστε να παρουσιάσουμε όλα όσα έχουμε κάνει ως Υπουργείο από το 2013 έως σήμερα. Κάτι που θα δείξει βεβαίως και την προέκταση και στις υπόλοιπες αρμοδιότητες αυτού του Υπουργείου. Μιλήσατε χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ, γιατί κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι αποχωρείτε από το Υπουργείο Ενέργειας και γνωρίζω ότι θέλατε πρώτα να συζητήσετε και με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Ασφαλώς είναι πολύ σημαντικό. Συνεργάστηκα και συνεργάζομαι με τον Πρόεδρο Νάψο κατά τα τελευταία 7,5 σχεδόν χρόνια και βεβαίως οι συζητήσεις με τον Πρόεδρο για πολλά θέματα είναι και παραμένουν πάντοτε ανοιχτές και επικοδομητικές. Είπατε και πριν ότι πάντα το ερώτημα ήταν πότε η επόμενη γεώτρηση. Από ό,τι φαίνεται τώρα αργεί όμως, κύριε Υπουργέ. Αργεί και δεν σας κρύβω, κύριε Κιμήτρη, ότι έναν από τα ορόσημα που είχαμε θέσει με τον Πρόεδρο για την αποχώρησή μου ήταν η έναρξη του γεωτρητικού προγράμματος, του νέου κύκλου γεωτρητικού προγράμματος, που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την κοινοπραξία Total E&I, να είμαστε περίπου στα μέσα της πρώτης του γεώτρησης. Δυστυχώς η πανδημία έφερε τα πάνω κάτω, όχι μόνο στη χώρα μας, παγκοσμίως, και ιδιαίτερα βλέπουμε και τα χτυπήματα που δέχεται ο τομέας των υδρογονανθράκων. Έτσι προέκυψε η αναβολή και από την Total E&I για περίπου 12 μήνες, αλλά και από την κοινοπραξία Exxon Qatar Petroleum, η οποία προγραμμάτιζε να αρχίσει τον επόμενο Ιούλιο. Και βεβαίως αυτή η αναβολή μας δίνει και το παράθυρο ευκαιρίας, αν θέλετε, να παραδώσω το Υπουργείο με έναν ομαλό τρόπο. Γιατί, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι σημαντικό μόνο το τι έχουμε πράξει στο Υπουργείο τα τελευταία χρόνια. Εξίσου σημαντικό είναι και ο τρόπος που θα προχωρήσει η διαδοχή για να είναι όσο πιο ομαλή γίνεται. Άρα η επόμενη πράξη στην Κυπριακή ΑΟΣ σε γεωτρητικό επίπεδο πάει σε βάθος ενός χρόνου και, κύριε Λακκοτρύπη? Υπολογίζω, σύμφωνα με τα λεγόμενα της κοινοπραξίας, η επόμενη προγραμματίζεται για τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2021. Είναι και αυτός ένας λόγος που πήρατε την απόφαση να αποχωρήσετε? Είναι μια καλή στιγμή, θέστε το έτσι, κύριε Κιμήτρη, είναι μια καλή στιγμή ο νέος ή η νέα υπουργός να μπορέσει να αναλάβει χωρίς να υπάρχουν άμεσα καυτά θέματα. Έτσι να έχει το χρόνο εκείνος ή εκείνη που θα έρθει στο Υπουργείο να μπορέσει να προσαρμοστεί και να ενημερωθεί για όλα όσα συμβαίνουν. Νέος ή νέα αναλαμβάνει, κύριε Υπουργέ? Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σας ρώτησε την άποψή σας, ζήτησε να ακούσει τη σκέψη σας? Δεν επισήρθαμε σε αυτήν τη συζήτηση, κύριε Κιμήτρη. Προς το παρόν,
Η συζήτησή μας επικεντρώθηκε για τα χρονοδιαγράμματα, τους τρόπους, πότε, τι θα πρέπει να ολοκληρωθεί και μείναμε ως εδώ. Τι σας είπε όταν του είπατε τη σκέψη σας για αποχώρηση, πώς απάντησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, είναι εδώ και μερικούς μήνες που γίνεται η συζήτησή μαζί με τον Πρόεδρο. Επαναλαμβάνω, ήταν ουσιαστικά η συζήτηση καθορισμένη γύρω από κάποια ορόσημα. Βεβαίως ο Πρόεδρος σεβάστηκε την απόφαση μου. Απλά θέλαμε και οι δύο να βεβαιωθούμε ότι θα κλείσουν κάποια σημαντικά θέματα προτού προχωρήσουμε σε αυτήν την μετάβαση. Σας πρότεινε κάποιο άλλο Υπουργείο προκειμένου να σας κρατήσει στην κυβέρνηση, κύριε Λαπκοτήρη? Όχι, κύριε Κιμητρή, δεν πήγαμε σε αυτήν την συζήτηση. Ναι, λέμε εμείς μήπως υπήρξε κάποια κόπωση, ας πούμε, στο Υπουργείο Ενέργειας και θα θέλατε κάποια άλλη πρόκληση. Γι' αυτό το βάζουμε. Όχι, όχι. Δεν έχει να κάνει με την οποιαδήποτε κόπωση. Βλέπετε ότι με το ίδιο σθένος επιδιώκω να πετύχω τους στόχους μας και θα προσπαθώ μέχρι την τελευταία στιγμή. Από εκεί και πέρα είναι θέμα που να θεωρώ και εγώ ίδιος ότι έχουμε πετύχει τους στόχους που έχουμε θέσει ως κυβέρνηση και εγώ προσωπικά και να προσπαθήσω να ανοίξω ένα νέο κύκλο πλέον στην πορεία. Αυτός ο νέος κύκλος περιλαμβάνει και πολιτικά στοιχεία ή το επόμενο βήμα? Προς το παρόν είναι στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Κιμήτρη. Αυτό μπορώ να σας το πω. Βεβαίως όλα θα είναι υπό την αίρεση έγκρισης ή εγκρίσεων από την ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί για πρώην αξιωματούχους του κράτους, όπως θα είμαι εγώ σε λίγο καιρό, για να εξετάσει, να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφερόντων με τα προηγούμενα καθήκοντα. Στον ιδιωτικό τομέα μπορούμε να προσδιορίσουμε κλάδο? Θα έχει σχέση με τη βιομηχανία ενέργειας, θα είναι κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχω διάφορες επιλογές ενώπιόν μου. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει όλα αυτά να περάσουν και από το φιλτράρισμα της συγκεκριμένης επιτροπής, η οποία θα πρέπει να δώσει την άδεια της. Εμείς πάντως κάναμε εισήγηση χθες στον αδερφό σας, ο οποίος δια της πλαγίας απέφυγε. Λέει, δεν μπορούν δύο λακκοτρύπηδες στην ίδια δουλειά. Μα νομίζω ήταν ξεκάθαρη η απάντηση του κύριε Κιμήτρη. Δεν απέφυγε. Και το είδα και ήταν πράγματι κάτι πολύ ευχαριστώ. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που κληθήκατε να διαχειριστείτε αυτά τα 7 χρόνια, κύριε Υπουργέ? Μπορώ να εντοπίσω διάφορες τέτοιες στιγμές, κύριε Κιμήτρη. Σίγουρα το να ήμασταν 6 ημερών υπουργοί και να θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με την Τρόικα το πακέτο στήριξης, δεν νομίζω να ήταν μια εμπειρία η οποία ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, έτσι. Από εκεί και πέρα... Είχε άποψη η Τρόικα για τα θέματα ενέργειας? Ναι, αν θυμάστε εκείνη την περίοδο υπήρξαν πάρα πολλές συζητήσεις. Εκ των υστέρων βεβαίως, όπως είχαν αποδειχτεί, η έγνοια τους δεν ήταν ότι να προσπαθήσουν να παρέμβουν μέσα σε αυτά που κάνει η Δημοκρατία ασκώντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η μεγαλύτερη τους έγνοια ήταν να μην μπει η Δημοκρατία σε δαπάνες οι οποίες δεν δικαιολογούνταν, έτσι. Γιατί υπήρχε η έντονη συζήτηση εκείνη την περίοδο για έναν τερματικό υγροποίησης στο Βασιλικό, το οποίο με βάση τα δεδομένα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο. Οπότε η Τρόικα ουσιαστικά η έγνοια της ήταν να μην μπει η Δημοκρατία σε περιπέτειες, οικονομικές περιπέτειες, λόγω λαθασμένων αποφάσεων. Κάτι άλλο που σας δυσκόλεψε και νιώσατε ότι πρέπει να γίνει διαχείριση και ήταν μια κρίση που δεν την περιμένατε? Σίγουρα η παρεμβολή της Τουρκίας στην προσπάθεια γεώτρησης της εταιρείας ΕΝΗ στο Δημαχείο 3. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, πρέπει να πω. Άλλη περίοδος βεβαίως που επίσης ήταν δύσκολη σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα ήταν η διαχείριση της απώλειας του εμπορικού σήματος του Χαλουμιού στην Αγγλία λόγω του λάθους που έγινε στο Υπουργείο. Πάλι πολύ δύσκολη περίοδος. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα πράγματα όπως είναι οι διαπραγματεύσεις που είχαμε για τον τρίτο γύρο αδειοδότησης ή για τον τέταρτο με τις εταιρείες. Υπήρχαν πραγματικά στιγμές στις οποίες υπήρχε πιθανότητα να μην τα βρούμε. Νιώσατε εκεί ότι, ας πούμε, είναι η πίεση της διαπραγμάτευσης ή
το αποτέλεσμα που μπορεί να είναι απογοητευτικό. Ποιο ήταν εκεί το σημείο που σας δημιουργούσε αυτό το άγχος και την ανησυχία? Επί το πλείστον ήταν νομικά τα σημεία, κύριε Κιμήτρη. Κάποια πράγματα στα συμβόλαια, τα πρότυπα συμβόλαια τα οποία είχαμε προτάξει στους γύρους, κάποια σημεία τους δεν ήταν αποδεκτά ή αύξαναν το ρίσκο για τις εταιρείες υπέρμετρα σε βαθμό που ζητούσαν κάποιες χαλαρώσεις. Με τη βοήθεια όλων των συνεργατών στο Υπουργείο Οικονομικών, στην νομική υπηρεσία, καταφέραμε να ξεπεράσουμε πολλούς από τους κόπελους για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Είναι μια περίοδος που προσφέρεται για νέο γύρο αδειοδοτήσεων ή έχει εκλείψει το ενδιαφέρον για τη βιομηχανία των υδρογόνων ανθράκων, κύριε Λακκοτρύπη? Μπορώ να σας πω ότι με βεβαιότητα και ξέρω τι λέω για συγκεκριμένα θέματα, ότι δεν έχει εκλείψει το ενδιαφέρον, κύριε Κιμήτρη. Είναι μια δύσκολη περίοδος για την βιομηχανία γενικότερα. Ιδιαίτερα δε για το πετρέλαιο, έτσι, και ξεχωρίζω το πετρέλαιο από το φυσικό αέριο. Με την εξής έννοια, ότι πολλές χώρες και κατ' επέκταση και πολλές εταιρείες θεωρούν ότι το φυσικό αέριο θα είναι, αν θέλετε, το καύσιμο γέφυρα, το οποίο θα μας οδηγήσει από τη σημερινή κατάσταση που καίμε υδρογονάνθρακες σε ένα ανανεώσιμο μέλλον. Γιατί το φυσικό αέριο είναι μια καθαρότερη μορφή ενέργειας από το πετρέλαιο. Έτσι, ενώ πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι το πετρέλαιο θα περάσει πολύ δύσκολα τα επόμενα χρόνια, ειδικά λόγω των πιέσεων που υπάρχουν από κράτη, από εταιρείες για να προχωρήσουμε σε ανανεώσιμες πηγές, εντούτοις το φυσικό αέριο θα συνεχίσει να είναι απαραίτητο για αρκετά χρόνια ακόμα, ακριβώς για να μπορέσει να γεφυρώσει αυτή τη διαφορά. Άρα μπορεί να προσφέρεται αυτή η περίοδος για ένα νέο γύρο αδειοδοτήσεων? Όχι, δεν προσφέρεται αυτή η περίοδος για νέο γύρο αδειοδοτήσεων, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια πίεση πάνω στον τομέα των υδρογονανθράκων. Γιατί δεν